Κάπως έτσι κι εμείς, με σκοπό να εξερευνήσουμε περισσότερα, σαλπάραμε την επόμενη μέρα για μια ολοήμερη ιστιοπλοϊκή κρουαζιέρα στον Αργολικό κόλπο, παρέα με την Έλενα Τοσοπούλου και τον πατέρα της Θοδωρή. Εδώ, στον πανέμορφο Αργολικό κόλπο, να μην ζήσω μία εμπλό, φοβερή, exciting εμπειρία. Και φυσικά βρίσκομαι με τον Θοδωρή και την Έλενα, την κόρη του Θοδωρή, με το ναύπλιο sailing. Sailing ναύπλιο. Πόσο χαίρομαι που ο καιρός σήμερα μας αγαπάει και εμείς τον αγαπάμε και θα κάνουμε μία φοβερή εμπλό εξόρμηση που ξεκινάει φυσικά με φόντο το μπούρτσι. Γιατί ναύπλιο χωρίς μπούρτσι δεν γίνεται. Μπούρτσι λοιπόν είναι μια νησίδα, όπως βλέπουμε στην Μπούκα του λιμανιού, η οποία έχει χτιστεί σαν φρούριο, το οποίο καταλαμβάνει όλη την Βραχονησίδα από τους πρώτους Ενετού, από τους Ενετούς κατά την πρώτη Ενετοκρατία. Περίπου το 1450 κάτι ξεκίνησε η ανοικοδόμησή του και από τότε κοσμεί το λιμάνι μας. Τότε μάλιστα υπήρχε και μία αλυσίδα η οποία έφτανε, ξεκινούσε από την ακροναυπλία και έφτανε στο μπούρτσι, η οποία εμπόδιζε την είσοδο των καραβιών, ναι, έτσι ώστε το λιμάνι να είναι ασφαλές. Κύριε Θοδωρή, είσαστε άνθρωποι που, γιατί βρισκόμαστε σε ένα πολύ όμορφο ιστιοπλοϊκό σκάφος. Η ιστιοπλοεία είναι μια διαφορετική προσέγγιση εμπλό από ένα μηχανοκίνητο και το σκάφος. Έχει τις απαιτήσεις της, έχει τις δυσκολίες της, αλλά έχει και τη μαγεία της. Έχει τη μαγεία της, γιατί μπορεί και κινείται χωρίς να ακούς τίποτα. Ακούς μόνο το νερό, τον παφλασμό και τον αέρα που περνάει μέσα από τα μανιά. Με λίγα λόγια, μαγεία των αισθήσεων της θάλασσας είναι πάνω στα αυτιά μας και στα μάτια μας. Θα το γευτείτε σε λίγο, βγαίνοντας έξω από το λιμάνι, θα ανοίξουμε τα πανιά. Πάμε να ανοίξουμε τα πανιά. Δείτε τι σας έφερα. Δεν το πιστεύω. Πάλι θα παχυμετεί την παρουσιάστρια. Σε κάθε προορισμό θα βάζω και από ένα κιλό. Κλέλια μου, τι γίνεται να μην δοκιμάσεις την τυρόπιτα από τα χέρια και της γιαγιάς μου. Ω, παιδιά, μυρίζει σπιτικό. Μυρίζει σπιτικό. Με τι είναι φτιαγμένη, βλέπω πιπεριές εδώ. Έχει φέτα, εννοείται γιατί. Έχει φέτα. Ναι. Λοιπόν, στη φέτα πάνω. Θα επέμβω τώρα αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι έχετε τον κύριο Ρόζιο, είναι εξαιρετικός τυροκόμος εδώ στο Ναύπλιο και στην περιοχή. Εγώ όμως έχω φέρει από τη Δράμα τυρί, πολύ ωραίο βιολογικό, γραβιέρα. Να πούμε τη γιαγιά να μάθει να φτιάχνει και με γραβιέρα. Εννοείται, είναι άλλη συνταγή. Άλλη συνταγή, αλλά με την ίδια συνταγή έχω και φέτα βιολογική. Του κύριου Μερενεκλή, από το Μενίκιο, γαλακτοβιομηχανία, όπου έχουν δικά τους παιδιά έχω πρόβατα και παράγουν με δικό τους τρόπο βιολογικές τροφές και με αυτά ταΐζουν τα ζώα τους. Οι άνθρωποι δεν βάζουν, δεν επεμβαίνουν στη φύση. Όπως εσείς με την ιστιοπλοεία δεν επεμβαίνετε στη φύση, παρά μόνο αφήνονται τα πανιά στο ίδιο τους το κύμα. Γυρίζεις το βλέμμα σε ό,τι αγαπάς. Είναι το χτες πρόσωπο με κύματα. Μια θάλασσα γεμάτη συναισθήματα. Κι όταν ο εγωισμός σου τη χτυπά, ερωτεύεσαι αυτό που λείπει από ό,τι ονειρεύεσαι. Κάπως έτσι ο δρόμος από το σύν στο πλην γυρίζει. Όλη σου ένας έρωτας που αξίζει.
ζει.